Χαίρετε! Είναι Τρίτη, 26 Μαΐου 2020, είναι το βραδινό vlog της μέρας, το οποίο όπως βλέπετε έχει γυριστεί στο αυτοκίνητο. Είναι οδηγητικό, αυτοκινητικό vlog. Το θέμα είναι θεωρητικό και έχει να κάνει με την ανθρώπινη φύση που δεν είναι τέλεια. Και όσο και αν προσπαθούμε να την τελειοποιήσουμε ή όσο και αν θέλουμε και αν επιθυμούμε να φαινόμαστε ως τέλειοι, δεν είμαστε τέλειοι. Και είναι εντάξει κάποιες φορές να μην είμαστε εντάξει. Είναι ok να μην είσαι ok. Ο τίτλος του vlog είναι ok να μην είσαι ok. Έχουμε μέσα στο μυαλό μας, μεγαλώνοντας σε μια κοινωνία ανταγωνιστική, είναι δυτικού τύπου η κοινωνία μας, η οποία βασίζεται πάρα πολύ στο μοντέλο της επιτυχίας, ότι αν μεγαλώσεις επιτυχημένα τα παιδιά σου θα γίνουν επιτυχημένοι άνθρωποι που θα επιτύχουν στη ζωή τους και θα έχουν πολλές επιτυχίες. Γενικά παίζει πάρα πολύ η επιτυχία και η τελειότητα. Και πολλοί από εμάς, και το βλέπω και από τα mail που μου στέλνετε ή τα σχόλια που κάνετε στα vlogs, διακατεχόμαστε από μια τελειομανία. Βάζουμε πάρα πολύ ψηλά τον πύχη για τον εαυτό μας. Πολλοί, όχι όλοι, αρκετοί άνθρωποι. Περισσότερο αυτοί που έχουν πιο πολύ ενσυναίσθηση, empaths ή πιο ευαίσθητοι, βάζουμε πολύ ψηλά τον πηγή για τον εαυτό μας και περιμένουμε από εμάς τα καλύτερα. Δηλαδή, θεωρούμε ότι θα τα καταφέρω στον ύψιστο βαθμό, ότι θα είμαι κάθε μέρα χαρούμενος, θα είμαι καλά, ότι εφόσον δουλέψω σκληρά θα ανταμυφθώ σε όλους τους τομείς, είτε στο επάγγελμα, είτε στην προσωπική ζωή ή οτιδήποτε αλλού. Και έχουμε πιστέψει στο παραμύθι που μας έχει πουλήσει η δυτική pop κουλτούρα, ότι άμα προσπαθείς θα τα καταφέρεις σε όλα, το οποίο δεν ισχύει. Ποια έννοια? Με την έννοια ότι η ζωή του ανθρώπου είναι απρόβλεπτη, επηρεάζεται η καθημερινότητά μας και το τι θα συμβεί στη ζωή μας από πολλαπλούς παράγοντες. Δηλαδή δεν έχει να κάνει μόνο με μένα αν η μέρα μου θα πάει καλά, έχει να κάνει με χιλιάδες άλλους ανθρώπους και χιλιάδες άλλες συγκυρίες και χιλιάδες άλλες αποφάσεις που θα πάρουν άλλοι άνθρωποι και όχι εγώ. Και είναι έτσι πάρα πολύ ξεκάθαρο παράδειγμα, είναι αυτό που βιώσαμε όλοι τώρα τελευταίως με την κρίση με τον κορονοϊό, την πανδημία, που από εκεί που δεν το περιμέναμε, από εκεί που ξεκίνησαμε το 2020 με άλλα σχέδια και άλλες προσδοκίες τελειότητας, φτάσαμε στο σημείο να είμαστε, πώς να το πω, να βρεθούμε απρόπτου και να καθίσουμε, να χάσουμε 2 μήνες τουλάχιστον, οι οποίοι θα ήταν παραγωγικοί, θα ήταν χρήσιμοι, θα, και κάποιοι από εμάς βγήκαμε από την πανδημία με πιο σοβαρές απώλειες, όχι απλώς οικονομικές απώλειες, και πιο σοβαρές απώλειες, ονόματα δεν λέμε, υπολείψεις δεν φύγουμε. Δηλαδή το 2020 είναι ένα λαμπρό παράδειγμα για το πώς μπορεί να κάνεις ό,τι καλύτερο μπορείς, να προσπαθήσεις με όλες σου τις δυνάμεις, αλλά δεν εξαρτάται πάντοτε από σένα. Και έρχεται μια μέρα, και ελπίζουμε να είναι λίγες αυτές οι μέρες, και έρχεται μια στιγμή που η ζωή συμβαίνει. Life happens, shit happens. Και εκεί που τα έχεις όλα τακτοποιημένα, και εκεί που τα έχεις όλα προγραμματισμένα και δρομολογημένα, εκεί που έχεις δουλέψει σκληρά για να χτίσεις το μέλλον σου και πίστεψες αφελώς πως τώρα ζεις το μέλλον σου και τα προβλήματα είναι όλα πίσω σου, αυτά που πέρασες, γιατί προβλήματα περνάμε συνέχεια, μην λέμε πελάρες, μην λέμε τρέλες, πάντοτε περνάμε προβλήματα. Εκεί που είσαι στην ησυχία σου, ρε παιδί μου, και κάθεσαι άνεγνια και λες, έχω φροντίσει για το, έχω προνοήσει για το ένα, έχω προνοήσει για το άλλο, έχω κάνει τις σωστές κινήσεις στην προσωπική μου ζωή, έχω κάνει το σωστό στην οικονομική μου ζωή, έχω κάνει το σωστό στην κοινωνική μου ζωή, έκανα ό,τι καλύτερο μπορούσα όσον αφορά τις σπουδές, την καριέρα κλπ. Βρίσκεσαι ξαφνικά σε μια φάση που όλα πέφτουν, όλα καταραίουν και είσαι χάλια και είσαι σκατά. Είναι εντάξει να είσαι χάλια. Είναι ok να μην είσαι ok. Είναι ανθρώπινο. Αυτό το βίντεο το φτιάχνω σήμερα, Τρίτη, 26 Μαΐου 2020, που κάτω από άλλες συνθήκες θα ήταν μια γιορτινή μέρα για μένα σήμερα, αλλά δεν είναι, δεν πειράζει. Θα εορτάζει το μία επέτειος μιας γνωριμίας, η οποία τελικά, όπως φαίνεται, δεν έχει τελεσφορήσει ή τέλος πάντων δεν έχει μακροβιώσει όπως το είχα προγραμματίσει, όπως το είχα προσπαθήσει, όπως είχα εργαστεί, όπως είχα δουλέψει σκληρά γι' αυτό. Και
στον απόϊχο αυτής της ματέωσης, γιατί όντως είναι ματέωση, είναι ματέωση να επενδύεις συναισθηματικά, με όλους τους τρόπους, να επενδύεις σε μια σχέση, σε έναν άνθρωπο, σε ένα θεσμό όπως είναι ο γάμος, και ξαφνικά, τη μια μέρα στην άλλη, να βρεθείς εξ απρόπτου και να έχεις ένα ξαφνικό χωρισμό, ο οποίος να σου αλλάζει όλα τα δεδομένα. Και το πιο σημαντικό από όλα, να σου αλλάζει την καθημερινότητά σου και να καλείσαι εκ των υστέρων να αρχίσεις να μάθεις ξανά να ζεις κάτω από νέες συνθήκες. Κάτω από συνθήκες που να μην είσαι και τόσο καλά. Που να είσαι στενοχωρημένος. Που να έχει μέρες που να είσαι καλύτερα, κάποιες ώρες και κάποιες ώρες να πέφτει η διάθεσή σου. Ή που να βιώσεις αυτό που βίωσα εγώ προχθές. Την Κυριακή που μας πέρασε, πήγα σε ένα χώρο να ψωνίσω κάτι και ήταν από πίσω μου μια παρέα, οι οποίοι νόμιζαν ότι λόγω ηλικίας δεν ακούω καλά, προφανώς. Φαίνεται όμως ότι τα αυτιά μου δουλεύουν περισσότερο καλά από το κανονικό και άκουσα που λένε «Μάνα μου την καημένη, είδες την, μόνη της και ψωνίζει μόνη της πράγματα για τον κήπο, μάνα μου». Και τους άκουσα και λέω «Ναι, μάνα μου με», δηλαδή όντως ένιωθα μίζερα εκεί την ώρα, όχι επειδή το είπαν, όντως ένιωθα μίζερα. Και λέω να τους πω κάτι. Δεν τους είπα. Χαμογέλασε ευγενικά και το χαμόγελο μου έλεγε «Ναι, είμαι κρίμα». Και είναι εντάξει. Είναι εντάξει να είμαι κρίμα. Είναι εντάξει να μου έχει συμβεί ζωή και είναι εντάξει να μην είναι όλα τέλεια. Περνώ μια δύσκολη φάση. Shit happens. Είναι το μότο μας. Life happens. Είναι εντάξει να μην είσαι εντάξει. Εάν εκείνη τη στιγμή με κατέβαλε η τηλεομανία ή μέσα μου κυριαρχούσε το αίσθημα της τηλεομανίας ότι θέλω να φαίνομαι τέλεια και θέλω να είμαι τέλεια και θέλω να μην έχω καθόλου δύσκολες στιγμές και θέλω να είμαι σε όλα σωστή, και πιθανό δεν θα έβγαινα από το σπίτι, δεν θα πήγαινα να ψωνίσω, δεν θα έπαιρνα τα απαραίτητα που χρειαζόμουν για να φτιάξω τον κήπο και θα καθόμουν στο σπίτι να κλαίω τη μοίρα μου. Όμως είναι εντάξει να μην είμαι εντάξει και είναι εντάξει να κυκλοφορώ και να μείνω πλοφορώ με ένα χαμόγελο αισιοδοξίας, δύναμης και δυναμικότητας και να μην είμαι καλά. Είναι εντάξει, είναι ανθρώπινο. Και νομίζω θα μου συμβεί και άλλες φορές όπως μου έχει συμβεί και στο παρελθόν και συμβαίνει σε όλους τους ανθρώπους. Να έχει μέρες που δεν είναι καλά, να έχει περιόδους που δεν είναι καλά και η ζωή τους να συμβεί και όταν συμβεί να τους εκπλήξει δυσάρεστα. Λοιπόν, είναι εντάξει να μην είμαστε εντάξει. Πώς θα ξεπεράσουμε αυτό το που δεν είμαστε εντάξει? Πώς θα μπορέσουμε να γίνουμε εντάξει με το να αφήσουμε τον εαυτό μας να μην είναι εντάξει, όσο και αν ακούγεται παράλογο? Αυτό το συναίσθημα το στενάχωρο, αυτή την στενοχώρια, αυτή την αίσθηση του ότι πω, έχω κάνει τη ζωή μου χάλια, έχω αφήσει να γίνει η ζωή μου χάλια ή πώς γίνει η ζωή μου τώρα. Δεν είναι η ζωή μου όπως την περίμενα. Έχω χάσει τις επενδύσεις μου. Τι επενδύουμε πάνω στη ζωή που έχουμε? Επενδύουμε συναισθηματικά, επενδύουμε με όλους τους τρόπους και λέμε αυτό που έχω τώρα στη ζωή μου, αυτή η ρουτίνα, αυτό το πρόγραμμα, αυτή την τακτοποίηση είναι εντάξει και επενδύω πάνω σε αυτήν και είμαι σίγουρη ότι θα είναι εκεί και θα με στηρίξει στο μέλλον αυτή η τακτοποίηση, όμως δεν. Και δεν μπορείς κιόλας να το πετύχεις αυτό το πράγμα. Δεν μπορείς να πεις εγώ θα κάνω πολύ μετρημένες κινήσεις και στο μέλλον θα μου έρθουν όλα δεξιά, γιατί τα πράγματα πάνε και αριστερά μερικές φορές. Πολλές φορές πάνε και αριστερά τα πράγματα. Λοιπόν, αν εγώ αφαιθώ να βιώσω αυτό που βιώνω, δηλαδή να βιώσω το στενάχωρο συναίσθημα, να βιώσω την ματέωση ότι θα ήθελα πάρα πολύ, για παράδειγμα, η ζωή μου να ήταν διαφορετική, θα ήθελα να μην βιώσω αυτή την απογοήτευση, θα ήθελα να μην είχα αυτή την αρνητική εμπειρία που έχω, θα ήθελα τα πράγματα να ήταν καλύτερα, θα. Εάν εστιαστώ στο πώς νιώθω και να αφήσω τον εαυτό μου να νιώσει άσχημα, να αφήσω τον εαυτό μου να νιώσει πεσμένα, να είμαι πεσμένη ψυχολογικά, να είμαι πεσμένος ψυχολογικά, αν το βιώσω αυτό το συναίσθημα, θα εκτονωθεί. Στο λόγο χθες, Δευτέρα, 25 του Μάη, ακύρωσα μια τηλεοπτική εμφάνιση που είχα, ακύρωσα κάποια απλά πράγματα που είχα να κάνω, γιατί είπα δεν νιώθω καλά, οπότε είναι εντάξει να μην είμαι καλά και είναι εντάξει να πάρω το χρόνο μου για να εκτονωθεί αυτό το αρνητικό συναίσθημα, να το βιώσω, να μου μάθει τι έχει να μου μάθει, τι έχει να μου πει, και μετά να είμαι καλύτερα. Και με βλέπετε σήμερα ότι είμαι καλύτερα. Σαφώς είμαι καλύτερα από ό,τι ήμουν χθες και από ό,τι ήμουν προχθές. Μπορεί αύριο ή μεθαύριο πάλι να μην είμαι καλά, αλλά είναι εντάξει να μην είμαι καλά.
μπορούμε να το πούμε αυτό στον εαυτό μας, όλες εμείς οι τηλεομανείς κοπελίτσες, κοπελούδες, κυρίες, που έχουμε μάθει από την οικογένεια μας να θέλουμε να τους ευχαριστούμε όλους και να είμαστε πάντοτε, πώς να το πω, άριστες, χαροπές, λαμπερές και να είμαστε τέλειες. Δεν μπορείς να είσαι τέλειος. Κανείς δεν είναι τέλειος. Και αν αγγίξεις κάποιες στιγμές τελειότητας ή νομίζεις ότι έχει αγγίξει την τελειότητα, δεν θα είναι για πολύ. Ο άνθρωπος είναι ένας ζωντανός οργανισμός. Η κοινωνία είναι ένας ζωντανός οργανισμός όπου υπάρχουν αλληλεπιδράσεις δισεκατομμυρίων ανθρώπων από τον πλανήτη και συμβάντων και γεγονότων. Δεν μπορεί κανείς να προβλέψει το μέλλον. Μπορεί να κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί και να αφήνει τα υπόλοιπα στο Θεό, θα έλεγε ο πατέρας μου. Και θα συμφωνήσω μαζί του. Κάνω ό,τι μπορώ και λέω: Θεέ μου, βοήθαμε. Η Θεέ μου, εσύ ξέρεις καλύτερα. Για αυτούς που δεν είναι θρήσκοι, που δεν πιστεύουν στο Θεό, μπορεί να τα αφήσουν στο σύμπαν, να τα αφήσουν στη κοσμική δικαιοσύνη, να τα αφήσουν στη φύση. Να πούνε: Εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ, ό,τι περνάει από το χέρι μου θα το κάνω, και από εκεί και πέρα θα αφήσω τα πράγματα να πάρουν τη φυσιολογική τους ροή. Και να θα αποδεχθώ με χάρη, gracefully, οτιδήποτε εξέλιξη έχει η ζωή μου, γιατί μπορεί τώρα να μην το βλέπω ότι αυτό που με στενοχωρεί είναι εκείνο που θα μου κάνει το περισσότερο καλό, μετά όμως θα το δω. Και να είμαστε και λίγο πραγματιστές και ρεαλιστές. Μπορώ να αλλάξω τα πράγματα που με ενοχλούν? Μπορώ. Υπάρχουν πράγματα που δεν θα αλλάξεις. Πώς θα τα αλλάξεις? Παράδειγμα, έχει πεθάνει ένας άνθρωπος, δεν μπορείς να τον επαναφέρεις. Έχει τελειώσει μια σχέση, δεν μπορείς να ξαναζωντανέψεις με το έτσι θέλω. Γίνεται. Ο άλλος σε αφήνει, δεν μπορείς να το φέρεις με το ζόρι πίσω. Είναι πράγματα τα οποία είμαστε υποχρεωμένοι, εάν θέλουμε να επιβιώσουμε και αν θέλουμε να είμαστε καλά στα λογικά μας και να ζούμε στο παρόν και στη πραγματικότητα, να τα αποδεχτούμε, να πάρουμε το χρόνο μας να λυπηθούμε για αυτά, να πενθήσουμε για αυτά τα πράγματα και να επιτρέψουμε στον εαυτό μας να μην είναι εντάξει. Είναι εντάξει να μην είσαι εντάξει, και αν επιτρέψεις τον εαυτό σου να μην είσαι εντάξει, πολύ σύντομα θα γίνεις εντάξει. Ξέρω ότι ακούγεται λίγο χαζό αυτό που λέω. Και εγώ έτσι και λίγο περίεργο. Είναι ok να μην είσαι ok. Είναι ok. Και είναι ανθρώπινο. Είσαι άνθρωπος. Σταμάτα να προσπαθείς να είσαι τέλειος. Κάνε ό,τι καλύτερο μπορείς και δώσε και λίγο χρόνο στον εαυτό σου να ξεκουραστεί. Δώσε και λίγο χρόνο στον εαυτό σου να πενθήσει αν περνάς κάτι δύσκολο. Δώσε και λίγο χρόνο στον εαυτό σου να ανακάμψει. Και η ανάκαμψη γίνεται με την αποδοχή. Με την αποδοχή του πόνου, την αποδοχή της θλίψης, με την αποδοχή της ατυχίας. Με την αποδοχή της αστοχίας, ότι μπορεί να είχαμε κρίνει λαθασμένα στο παρελθόν και να πήραμε κάποιες επιλογές που θεωρούσαμε ορθές, αλλά στο τέλος να έχουν αποδειχθεί πως δεν ήταν. Και είναι εντάξει, είμαστε άνθρωποι, λάθη κάνουμε, είναι εντάξει να είμαστε εντάξει, η ζωή συνεχίζεται και σας αγαπώ πολύ. Φιλιά, καλό βράδυ!